Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να αναφερθούμε ούτε σε επιτυχίες που όλοι μας γνωρίζουμε, αλλά ούτε και στο γεγονός ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι ίσως ο τελευταίος όρθιος πυλώνας αναστήριξης της οικονομίας Ελλάδας. Αντίθετα, είναι η στιγμή να μιλήσουμε ανοιχτά για τα θέματα που απασχολούν όχι μόνο τον τομέα μας, αλλά και τη χώρα μας συνολικά. Βλέποντας όλους εσάς σήμερα εδώ, τους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού, τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που ρισκάρουν και παίρνουν πρωτοβουλίες, αντιλαμβάνουμε τη δυναμική του τομέα και την ευθύνη που έχει ο ΣΕΤΕΡ ως κοινωνικός εταίρος απέναντι στην ελληνική κοινωνία αλλά και την πολιτεία. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε διαθέσιμο διαπραγματευτικό εργαλείο να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αύριο για όλους εμάς. Είναι λοιπόν καθήκον όλων των γενικών εταίρων αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση. Η συνένωση και η συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων και η υποστήριξη της δημοκρατίας μας είναι οι μόνες έννοιες που θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Και θα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να καθεί ούτε μια ώρα παραπάνω. Με όλα τα εσωτερικά μας προβλήματα, με όλες τις αντιπαραθέσεις και τους προβληματισμούς, μετά από 5 χρόνια κρίσης, αβεβαιότητας και ανασφάλειας, η ελληνική κοινωνία δυστυχώς παραμένει ένα καζάνι που βράζει. Το καζάνι όμως δεν πρέπει να το αφήσουμε να σκάσει. Αντίθετα, πρέπει τα 5 δύσκολα χρόνια που έχουν περάσει να παράξουν ένα πρόσταγμα σοφίας, ενότητας, αποφασιστικότητας, ιδέες με δημιουργικό διάλογο, πρωτοβουλίες. Να αφήσουμε τις άγνωστες αντιπαραθέσεις. Να πάρουμε ρίσκα. Να αλλάξουμε θετικά. Να δημιουργήσουμε. Είναι καιρός να καταλάβουμε όλοι ότι οι επόμενες γενιές είναι αυτές που θα επιβαρυνθούν από τις δικές μας πράξεις και αποφάσεις. Είναι καιρός να κατανοήσουμε ότι η υγιής επιχειρηματικότητα, η παιδεία, η αλλαγή, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι οι μόνες διέξοδοι για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Και εμείς στον τουρισμό το ξέρουμε αυτό καλύτερα από όλους. Έχουμε τη χαρά και την ευθύνη ταυτόχρονα να ερχόμαστε σε επαφή με ολόκληρο τον κόσμο, να λειτουργούμε επί 24 ώρες, 7 μέρες τη εβδομάδα, με διαφορετικές κουλτούρες, να βιώνουμε τις αλλαγές στις συμπεριφορές των λαών απέναντι στους Έλληνες, πολύ πριν από τους υπόλοιπους. Να απολογούμαστε πρώτοι, να εξηγούμε, να εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες και να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Ότι η Ελλάδα είναι, ήταν, είναι και θα παραμείνει η ομορφότερη χώρα του κόσμου και οι Έλληνες ο πιο φιλοξενούμενος. Και αυτό γιατί ο ελληνικός τουρισμός, όλοι εμείς, οι ξενοδόχοι, οι διευθύντες εφιαζομένων δωματίων, οι τουριστικοί πράκτορες, οι διαχειριστές των λιμένων μας, των μαρινών μας, οι ενοικιαστές αυτοκινήτων, οι έμποροι, η παραγωγή αεροπορικής παραγωγής, οι ταβέρνες, τα καταστήματα, όλοι. Είμαστε όλοι οικοδεσπότες αυτής της χώρας. Αυτή την όθηση που δείχνει ο ΣΕΤΕΡ στα μέλη του, στις εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους 700.000 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, σε γνωστές αλλά και σε άγνωστες γωνιές της Ελλάδας, είναι η ώρα να τη μεταλαμβανεύσουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ελληνική οικονομία, σε όλους δηλαδή τους Έλληνες. Είναι η ώρα να αντιληφθούμε ότι η χώρα μας χρειάζεται επιχειρηματική συνείδηση. Πρέπει να αναδείξει τα ανταγωνιστικά της πλειοδεκτήματα. Χρειάζεται συνεργασία και ομαδικότητα. Χρειάζεται επιτέλους να δουλέψουμε σκληρά ο ένας για τον άλλο, ο ένας μαζί με τον άλλο και όχι ο ένας απέναντι στον άλλο. Όλοι θα στηρίξουμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις, αλλά με υποκειρεμένα δημόσια οικονομικά, με ένα ευνομούμενο κράτος με σταθερούς κανόνες δικαίωμα. Είναι η μόνη υλοποιήσιμη συνταγή για την κοινωνική συμβολή. Χρειάζεται όμως ρεαλισμός και υπευθυνότητα, εθνική συνεννόηση και συνεργασία. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολούθησαν οι χώρες που βγήκαν με επιτυχία από τα μνημόνια. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, εκ μέρους
όλου του τουριστικού κόσμου, σας διαβεβαιώνω ότι ο τουρισμός παραμένει στην πρώτη γραμμή του μετόπου για την υποστήριξη της χώρας. Δεν αναμένω σε βεβαία, αλλά ρίχνει στη μάχη με συγκομμένα τα μανίκια. Δεν παραδίνεται, αλλά συνεχίζει να δουλεύει σκληρά και να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας που έχει δημιουργήσει, να υποστηρίξει έσοδα του κράτους, να αυξήσει την ποιότητα των παραγωγών υπηρεσιών, να αναδειχθεί ακόμα ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας. Και σε αποκλεί αρκετούς αυτή η δυναμική. Ας εκμεταλλευτούμε τους ανταγωνιστές μας, τους γείτονές μας, η στάση αυτή. Κυρίες και κύριοι, είναι σίγουρο ότι θέλουμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα. Ο τουρισμός μας μόνο έναν δρόμο μπορεί να ακολουθήσει, αυτό της περαιτέρω ανάπτυξης, της περαιτέρω προσφοράς στην πατρίδα μας. Ως συγγνώμης κοινωνικός εταίρος, έχουμε παραδώσει το κράτος, το νομικό κάρτη 2021, που περιγράφει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, καθορίζοντας τις βασικές κατηγορίες τουριστικών προϊόντων της χώρας, τις αγορές τόπους και τα κοινά στις αγορές αυτές, τους τρόπους προσέγγισής τους, τις αναγκαίες πολιτικές, τις επενδύσεις που απαιτούνται και τις υποστηρικτικές υποδομές αναλυμένες και πολυταξικά καταλυμμένες. Έχουμε πετύχει πολύ νωρίτερα τους τόπους και είμαστε ήδη 3 χρόνια μπροστά. Όμως πολύ εύκολα μπορούμε να βρεθούμε 3 χρόνια πίσω αν δεν συνεχιστεί η σημερινή προσπάθεια. Αν εμφανιστούν παράλληλες αναπτύξεις των δανειστών, που μόνο ύφεση και ανεργία θα δημιουργήσουν. Και αναφέρομαι βέβαια και στην αύξηση του ΦΠΑ, που αν τελικά εφαρμοστεί σε μπροστά πέρα του ανωτέρου ορίου των ανταγωνιστών μας, θα είναι καταδικαστική απόφαση για τον ελληνικό τουρισμό. Χαίρομαι που άκουσα αυτόν τη διαφορά την Υπουργό Τουρισμού να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα συμβεί. Αν όμως συμβεί, θα δούμε άμεσα εκατομμύρια τουριστών να επιλέγουν χώρες με ανταγωνιστικότερο προϊόν και θα δούμε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας να χάνονται και επιχειρήσεις να βάζουν δουλειά του. Ήδη η παρατεταμένη αβεβαιότητα, η οποία επικρατεί, φέρνει μειωμένες κρατήσεις και αρχικά πρόσημα στα νούμερα τουρισμού για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια συνεχούς ανώτερων. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να επικροτήσω την ψυχραιμία και την νοημότητα που δείχνει ο τουριστικός τομέας σχετικά με αυτά τα δυσάρεστα σενάρια αύξησης του ΦΠΑ στο βασικό τουριστικό πακέτο. Να θυμίσω την ομόφωνη απόφαση να προτείνουμε νέο συντελεστή άσχετα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιμέρους κλάδοι και τους συντελεστή που έχουν και πολλοί είναι βέβαια στο 23%. Και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της οριμότητας και της σημερινής ενότητας του τουριστικού κόσμου. Ευχαριστώ λοιπόν από το βάθος της καρδιάς μου, εκ μέρους όλου του συνδέσμου, όλες τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις μέλη του ΣΕΠ. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών και Ασθενών Δωματίων, το Σύνδεσμο στην Ελλάδα του Τουριστικού Πρακτορείου και Γραφείου, την Πανελλήνια Γενική Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Επιβατικού Δαχτυλίας, την Ένωση Λιγάνων Ελλάδος, την Ένωση Πλειοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, την Ένωση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιριών, το Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων, το Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ειδικές Επιχειρήσεων, το Σύνδεσμο Επόμενων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης, το Σύνδεσμο Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων και την Ένωση Παρεμβάνων Ελλάδος. Όλοι αυτοί ενωμένοι είπαν με μια φωνή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το δικό μας ΦΠΑ, προσέξτε το εξαγόμενο πακέτο. Όλοι θα ζήσουμε από αυτό. Αυτό δείχνει για μένα μια μεγάλη δημοκρατία. Το 2014 δημιουργήσαμε περισσότερες από 137.000 νέες θέσεις εργασίας με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ και συμβάλλαμε κατά περίπου 20% στα συνολικά του έσοδα. Όμως, πώς μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη παραπάνω χωρίς την καταπολέμηση της αδύνατης εργασίας, χωρίς τον αφανισμό της προοδευτικής. Ξέρουμε πως υπάρχει πρόβλημα. Πράγματι, υπάρχει, παλεύουμε, πρέπει να το διορθώσουμε επιτέλους. Με το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ καταφέραμε να κάνουμε σημαντικά βήματα όσον αφορά στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία δεξιοτήτων.
Όμως πώς θα έχει να συνδέσει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα γνώση όταν δεν αναπτύσσεται σωστά η τουριστική μας εκπαίδευση, όταν η επιχειρηματική και τουριστική συνείδηση στους Έλληνες ακόμα δεν είναι εκεί που πρέπει. Με τη Μάγκα την Κρίση καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μοναδικές ιστορίες και εικόνες της χώρας μας σε όλες τις βασικές αγορές μας. Όμως πώς θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερους και ποιοτικότερους τουρίστες όταν δεν έχουμε ένα σταθερό προοδευτικό σύστημα, ώστε η σχέση τιμής προσφερόμενων υπηρεσιών να παραμένει ανταγωνιστική. Με τη μονάδα Center Intelligence καταφέραμε να αποτυπώσουμε τη σημασία του ελληνικού τουρισμού στην ελληνική οικονομία, όμως πώς θα είμαστε σε θέση να προσελκύσουμε επενδυτές όταν ακόμα δεν υπάρχει στην ορίζοντα καμία σκέψη, συζήτηση ή πρόταση σχετικά με τον επενδυτικό νόμο και την χωροταξία. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε πως χειρίζεστε πολλά αυτή την περίοδο. Παρακαλούμε το συγκεκριμένο θέμα του επενδυτικού νόμου, ελπίζω να μας το πείτε, να το δείτε σε απόλυτη προτεραιότητα. Καταφέραμε να διατηρήσουμε στα ίδια επίπεδα τη μέση δαπάνη ανά άτομο και από τη διανυκτέρευση, στα 70 ευρώ δηλαδή, και να αναστήσουμε το City Break της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όμως, πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε περισσότερο αυτά τα προϊόντα όταν οι πόλεις μας δεν είναι καθαρές, δεν είναι φιλόξενες, τα καταστήματα δεν είναι ανοιχτά και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Κυρίες και κύριοι, ο πολιτικός τουρισμός απαντά σε όλα αυτά τα ερωτήματα πρώτον την καλή συνεργασία με την πολιτεία και εδώ πρέπει να πω την εξαιρετική συνεργασία και να ευχαριστήσω και τον αναπληρώτερο Υπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Ανάπτυξης για την πολύ καλή συνεργασία στην καθημερινή βάση. Αλλά εδώ χρειάζεται και μία λέξη κλειδί. Και εκεί είναι η λέξη κλειδί του τουριστικού κόσμου. Αυτή η λέξη τη λέμε αυτορύθμιση. Θα εξηγήσω τι σημαίνει. Το αρνητικό περιβάλλον, η αστάθεια και η παραδεδομένη έλλειψη διαστόρετας μας κάνουν να αντιδρούμε. Πρέπει να αντιδράσουμε. Μας κάνουν να θέλουμε μόνοι να ελέγξουμε το τομέα μας ακόμα πιο στενά, βοηθώντας έτσι την πολιτεία στο μέρος που μας αναλογεί, συμβάλλοντας στο να δημιουργηθούν συνθήκες επιβίωσης. Ο τομέας του τουρισμού έχει ήδη ξεκινήσει να αυτορυθμίζεται. Είναι καιρός να πετάξουμε από πάνω μας όλες τις αρχηγώσεις του παρελθόντος. Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε για να μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να συνεργαστούμε με την τοπική παραγωγή για να μπορέσουμε να καινοτομήσουμε στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, να προσφέρουμε εργασία σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας και σιγουριά στις οικογένειές τους, ειδικά στις απομακρυσμένες περιφέρειες και περιοχές. Εκεί που πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η αυτορύθμιση σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης λειτουργίας καταλυμάτων ξεκινά άμεσα. Ως έτε, σε συνεργασία με εξωτερικό, ουδέτερο συνεργάτη, προχωρά την 1η Ιουνίου σε καταγραφή των παράνομων καταλυμάτων της ολόκληρη την Ελλάδα, με στόχο να παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές φάκελοι με όλα τα στοιχεία. Υπενθυμίζω πως για την λειτουργία παρανόμων καταλυμάτων προβλέπονται από τον νόμο αυστηρές κυρώσεις. Δίνουμε το παράδειγμα σε όλους. Η φοροδιαφυγή και η παρανομία κάθε είδους δεν είναι αποδεκτή από κανένα μας. Κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα για να αποδείξουμε ότι δεν σταματάμε ασκώντας μόνο πολιτική, ότι δεν κινητοποιεί η κυβέρνηση τους ελεκτικούς και φοροσπαθητικούς μηχανισμούς. Θα καλύψουμε όλη την επικράτεια και θα ζητήσουμε την τιμωρία όλων όσων όχι μόνο παραμένουν, αλλά και δυσφημίζουν τους έντιμους επιχειρηματίες του τουρισμού, μικρούς και μεγάλους, που καθημερινά ασκήσουν για να είναι κύριοι της εργασίας τους, κύριοι στις υποχρεώσεις τους. Αυτοί πρέπει να προστατευτούν. Αυτοί πρέπει να αναδειχθούν. Δεν γίνεται οι νόμοι να πληρώνουν και τα δικά τους και τον άλλο. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό θα τελειώσει όσον αφορά τα παράνομα καταλήμματα την 1η Ιουνίου και μετά. Με το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ δημιουργούμε τη βάση για να αποκτήσουμε όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα μας κάνουν ακόμα καλύτερες. Θα μας ανεβάσουν από τη 15η θέση των παγκόσμιων προορισμών στην 1η δεκάδα και γιατί όχι κάποτε και στα πρωτιά. Ο τουρισμός είναι προφανώς επιχειρηματική δράση, αλλά μας διαφέρει πως είναι και συνέστημα. Είναι η φιλοξενία
και όλοι οι οικοδεσπότες της χώρας μας έχουν πλέον δει στο Ινστιτούτο αυτό όλα εκείνα τα όπλα που χρειάζονται για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να ακολουθήσουν πρότυπα, να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες και να επικοινωνήσουν με ανθρώπους της αγοράς έμπειρους που έχουν κάνει τη δουλειά.